Την 45η επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα τιμήσουν οι αρχές και της πόλης των Ιωαννίνων αύριο ανήμερα της επετείου. Το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανό και επίκαιρο γιατί συμβολίζει τους αγώνες ολόκληρου του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αναφέρει στο ψήφισμά του το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο αύριο το πρωί έχει προγραμματίσει εκδήλωση στις 11 για κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 5 η ώρα και με αφετηρία επίσης στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Κάλεσμα συμμετοχή στην απογευματινή πορεία απίφθινε εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων η Χριστίνα Τουλκερίδου, τονίζοντας πως η φετινή επέτειος αποκτά πιο επίκαιρο περιεχόμενο από ποτέ ενάντια στην βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων καλεί στις αυριανές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Δίνουμε συνέχεια και προοπτική στις αγωνιστικές παραδόσεις του εργαζόμενου λαού. Χαιρετίζουμε και τιμάμε την 45η επέτειο από τη Λαϊκή Εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973. Οι αγωνιστικές παρακαταθήκες του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας από τον αταλάντευτο και διαρκή αγώνα ενάντια στη φασιστική Αμερικανονατοϊκή δικτατορία, αλλά και η αλήγιστη στάση των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα στις φυλακές, στα βασανιστήρια και στις εξορίες, αποτελούν οδηγό και εμπνέουν τα σημερινά αγωνιστικά βήματά μας. Τα αντιπεριαλιστικά συνθήματα αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για την εργατική τάξη της χώρας μας, την νεολαία, σε μια περίοδο όπου ο καπιταλισμός συνεχίζει να συνθλίβει κατακτήσεις και δικαιώματα. Η φετινή επέτειος αποκτά από τις ίδιες εξελίξεις περιεχόμενο πιο επίκαιρο από ποτέ, ενάντια στη βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σημειοφόρος του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, βρίσκεται χωμένη ως το λαιμό στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Έχει κάθε λόγο να θέλει να σβήσει από τη μνήμη του λαού μας τα βαμμένα με αίμα αντιπεριαλιστικά συνθήματα στην πύλη του Πολυτεχνείου. Είναι η κυβέρνηση που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ, που ξεπλένει ως σύγχρονο πλυντήριο καθημερινά το ρόλο του, το ρόλο των αμερικανικών κυβερνήσεων, των άλλων υπεριαλιστικών οργανισμών. Το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντα σταθερότητα και ασφάλεια όπω αναφέρει η κυβέρνηση. Όπου πηγαίνει, παίρνει το θάνατο και την καταστροφή. Είναι η δολοφονική μηχανή των υπεριαλιστών, δεν αναγνωρίζει σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Σήμερα, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κεφαλαίου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, του Δούνου του, το ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει για την εργατική τάξη, του εργαζόμενου και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο ο συνεχής, συνεπής, ταξικός αγώνας αντίστασης και αντεπίθεσης, η οργάνωση, ο αγώνας με σύνθημα «Οι ανάγκες μας μπροστά και όχι τα κέρδη των λίγων». Με αυτό το περιεχόμενο πραγματοποιούνται καθημερινά αγωνιστικές πρωτοβουλίες στους κλάδους και σε χώρους δουλειάς. Σε αυτό το δρόμο θα βαδίσουμε για την επιτυχία της πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας της 28 του Νοέμβρη. Τα οράματα και τα ιδανικά για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο είναι ο ασφαλής και ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να οργανώσουμε και να προσανατολίσουμε τους αγώνες μας. Έτσι τιμούμε τους νεκρούς μας και δικαιώνουμε τους αγώνες τους. Έτσι απαντάμε στους σημερινούς συμμνητές της Χούντας, στους φασίστες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής, στα τσιράκια και τους μπράβους των αφεντικών που δεν θα πρέπει να βρίσκουν μέρος να σταθούν. Έτσι θα συμβάλλουμε αποφασιστικά ώστε να γίνουν πράξη τα συνθήματα των αγωνιστών της αντιδικτατορικής πάλης και του Πολυτεχνείου του 1973, έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, εθνική ανεξαρτησία. Όλοι στην πορεία του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοέμβρη του 2018, αύριο το πρωί, το απόγευμα, στις 5 η ώρα, στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.